Μεσημέρι Τετάρτης, εδώ είμαστε στο δροσερό στούντιο της τηλεόρασης Αιγαίου, αγαπητοί μου φίλοι, και έτοιμοι να ξεκινήσουμε με καινούργια θέματα και ρεπορτάζ που από χθες το απόγευμα κατεβήκαμε στο λιμάνι της Καλύμνου, γιατί εκεί συναντήσαμε την χρυσή πανελληνιονίκη στο στίβο Ειρήνη Μαρίνου, που έφτασε με το σκάφος από την Αθήνα και βεβαίως από το σκάφος από μας στη Χάρη, αλλά με την πτήση της βέβαια, μαζί με τον προπονητή της Ξενοφόντα Κουτελά, και η χαρά όλων ήταν έκδηλη, ήταν μεγάλη. Και βέβαια μιλάμε για την Ειρήνη Μαρίνου, που ήρθε και ήταν τόσο χαρούμενη, ευτυχισμένη, μετέφερε την εμπειρία της, τις σκέψεις της και όλα όσα έγιναν εκεί, όπου διεξήχθησαν οι αγώνες, και εμείς της εκφράζουμε την αγάπη μας, τη στήριξή μας, τα συγχαρητήριά μας και η σάλα με υγεία, Ειρήνη Μαρίνου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αρχικά συναντήσαμε στο λιμάνι τον πρόεδρο της Ένωσης Καζόνη και Κάλυμνος 2000, κύριο Γιώργο Ρούσο, με μία ανθοδέσμη, την οποία όμως η αγαπητή Νίκη Μελά από το Ανθοπολείο Οδός Ανθέων χάρισε με την σκέψη ότι θα πάει στην πρωταθλήτριά μας. Και την περίμενε εκεί η μητέρα της, ο πατέρας της, φυσικά φίλοι και γνωστοί, για να έλθει με τον προπονητή της και να μοιραστεί αυτή την ξεχωριστή, πραγματικά μεγάλη νίκη. Έτσι θα πορευτούμε λοιπόν στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί λίγο μετά θέλω να σας πω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την επίσκεψη που έκανε ο πρόεδρος της Πανκαλυμνιακής Αμερικής και πρόεδρος του Καλυμνιακού Συλλόγου Κέμπελ Οχάιο, κύριος Νικόλας Καλουρίς, με τον αντιπρόεδρο Μανώλη Τρικύλη. Αρχικά βέβαια επισκέφθηκε τον έπαρχο κύριο Μανώλη Μουσελή, όμως εμείς λόγω άλλου ραντεβού δεν προλάβαμε τη συγκεκριμένη συνάντηση. Προλάβαμε όμως την δεύτερη που έγινε μετά, μία ώρα, στον Δήμο, εκεί που τον περίμενε και τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Καλυμνίων, κύριος Γιάννης Μαστροκούκος, να τους καλωσορίσει, να μιλήσει για τα επιτεύγματά τους εκεί και εδώ, και βέβαια την μεγάλη αναμονή της ολοκλήρωσης της γραφειοκρατίας της ατέλειωτης, αυτής που κρατεί ακόμη μια ανάσα πριν ολοκληρωθούν όλα αυτά, και έχουμε την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καλυμνίων. Βέβαια έχουν γίνει κάποιες αλλαγές μέσα στο νόμο, και έτσι όπως μας είπε off the record ο κύριος Νικόλας Καλουρίς, πιθανότατα να είμαστε πολύ κοντά στο σημείο αυτό, ώστε αυτό το καλοκαίρι του 2024 ίσως να έχουμε το επίτευγμα αυτό που όλοι αναμένουμε και όλοι συζητάμε χρόνια τώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν, κύριος Νικόλας Καλουρίς, μας μίλησε για την επίσκεψη που έκαναν και που πραγματικά ήταν ένα ταξίδι ζωής, που χρόνια σκεφτόταν, που χρόνια ονειρευόταν, πώς δηλαδή οι φίλοι, οι συγγενείς του στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, στο Ντάρουιν, πού δραστηριοποιούνται, πού είναι οι εστίες τους, οι εκκλησίες τους, τα σχολεία, η καθημερινότητά τους, η ζωή τους. Και έτσι αυτό ήταν πολύ χαρούμενοι, γιατί το έζησαν αυτή τη φορά από κοντά, πηγαίνοντας πρώτα στο Σίδνεϊ, όπου τον υποδέχθηκε εκεί ο Μιχάλης Μελάς, ο πρόεδρος των Καλυμνίων, και είχε τη χαρά να συναντήσει και πολλούς άλλους Καλύμνιους, επιχειρηματίες και εμείς, αλλά το ίδιο και φυσικά στον Ντάρουιν, όπου τον υποδέχθηκε ο Αντώνης Μιαούδης και που ανέφερε βέβαια αρκετές φορές το όνομά του, μια που ήταν πανταχού παρόν, έτσι ώστε να τους συνοδεύσει παντού, να τους εξηγήσει ποιους και τι και πού βρίσκονται και τα λοιπά, να τους μιλήσει για την ιστορία, την πορεία και όλα όσα έγιναν όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκονται εκεί Έλληνες και Καλύμνιοι. Βεβαίως ο κύριος Καλουρίς είπε ότι το πρόγραμμα στείνεται σιγά σιγά και μιλάμε για το πρόγραμμα το εδώ. Το πρόγραμμα αυτό το οποίο στείνεται κάθε χρόνο με επισκέψεις σε νησιά, στην Ψέρυμο, στην Πάτμο καμιά φορά και σε άλλα νησιά πάνε, με το μπάσκετ που παίζουν τον αγώνα τους, το βόλεϊ, το beach volley και πάρα πολλά άλλα δρόμενα, και φυσικά η βραδιά των Ομογενών. Ο κύριος Δήμαρχος πάλι από την πλευρά, τους είπε από την πλευρά του, τους ανέφερε ότι για ό,τι χρειαστούν, οι αντιδήμαρχοι φυσικά είναι στο πλευρό για να βοηθήσουν σε κάθε τι το οποίο πιθανότατα να χρειαστούν ή να εμφανιστεί.
Η κυρία Αντιδήμαρχος, η κυρία Πόπη Κουτούζη, ήταν εκτός, αλλά τους είπε ότι φυσικά είναι στη διάθεσή τους, όπως και παρόντες στο γραφείο του κυρίου Δημάρχου. Ήταν οι άλλοι δύο αντιδήμαρχοι, δηλαδή ο κύριος Γιάννης Θεοφιλίδης και η κυρία Βαλαντούλα Καναβούρη, που έκαναν και εκείνοι το δικό τους καλωσόρισμα, το δικό τους χαιρετισμό. Αυτά, αγαπητοί μου φίλοι, στο σημερινό μας θέμα και μια που έχουμε χρειά από Ντάρουιν με τα όσα είπε ο Νικόλας Καλουρής, και επειδή έχουμε και ένα πολύ ωραίο υλικό και από τα χορευτικά εκεί και από το χορευτικό όπα, έτσι, του Μπιλ Γκάτης και τα λοιπά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο λίγο μετά σε ένα τεράστιο γενικά συνολικά υλικό που υπάρχει από το διήμερο ελληνικό γλέντι, που ξεκινάει με τα χορευτικά των παιδιών από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Να το βλέπουμε σιγά σιγά, γιατί ξέρω ότι και μου λέτε εσείς οι γονείς και οι παππούδες ότι περιμένετε να δείτε τα δικά σας πρόσωπα. Ο καθένας θέλει να δει το δικό του άνθρωπο, το δικό του παιδί και γόνι. Οπότε θα δούμε τα υπόλοιπα μέρη έτσι, και φυσικά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν προλαβαίνουμε σήμερα να τα δείξουμε, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα το κάνουμε τις επόμενες ημέρες. Και θέλω μόνο να σας πω για τη μεγάλη συμμετοχή που υπήρξε στο εργασιακό σεμινάριο του Συλλόγου των Λογιστών Καλύμνου, όπου λοιπόν πραγματοποιήθηκε το εργασιακό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σύλλογος των Λογιστών της Περιφέρειας Καλύμνου σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιμελητήριο και οι συγγητές τον Πέτρο Ραπανάκη και Παναγιώτη Παπαδημητρίου. Υπήρξε λοιπόν μεγάλη επιτυχία και μεγάλη προσέλευση στις εργασίες του σημαντικού αυτού συνεδρίου για εργασιακά θέματα. Ένα θέμα αιχμής της δουλειάς των λογιστών, καθώς έχουν και πολλά χρόνια υπομειστεί αυτόν τον ιδιαίτερο τομέα. Μετά το κεντρικό φορολογικό σεμινάριο, ο Σύλλογος των Λογιστών διοργάνωσε λοιπόν το εργασιακό, ώστε τα μέλη του να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές σε όλους τους τομείς και να στηρίξουν την επιχειρηματικότητα στα νησιά της επαρχίας Καλύμνου. Παρόν φυσικά ο κύριος Μανώλης Μουσελής, ο έπαρχος και επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου, και φυσικά με την επαγγελματική του ιδιότητα, και πιστεύω ότι όλα πήγαν καλά και όλοι ενημερώθηκαν για το θέμα, τα θέματα αυτά που πολλές φορές αλλάζουν, μετατρέπονται, και όλοι έχουν και κάποιες απορίες και χρειάζεται να ενημερωθούν για όλα αυτά. Θα ξεκινήσουμε δειλά-δειλά να βλέπουμε και εκδηλώσεις που στείνονται και προετοιμάζονται για το επόμενο διάστημα. Βέβαια, είμαστε εν αναμονή του αν θα γίνει η γιορτή της Τσαρμπούνας, αγαπητοί μου φίλοι, διότι υπήρξε, ξέρετε, ένα αναπάντεχο και θλιβερότατο γεγονός, όπου ο γνωστός σε όλους και αγαπητός Γεράσιμος Κουκουβάς έφυγε από την ζωή πριν από 2 ημέρες, και που φυσικά γέμισε θλίψη όλους τους κατοίκους του Άργους, τους συγγενείς, τους φίλους των ανθρώπων που τους ήξερα, που τον ξέρανε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, τόσο από τον Ντάρουιν που δραστηριοποιεί του πάρα πολλά χρόνια, και εκεί είναι βέβαια η κόρη του οικογενειακός, όσο και όλοι εμείς εδώ. Ήταν πραγματικά ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, και έτσι σήμερα, σε διαφορετική περίπτωση, θα είχαμε εδώ την πρόεδρο, την ταμεία, να πούμε όλα αυτά που λέμε κάθε χρόνο με τις προετοιμασίες, με τις κρατήσεις κτλ. Αυτήν την ώρα όμως, λόγω του ότι πληροφορούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η εξόδιος, ακολουθία και η κηδεία του Γεράσιμου Κουκουβά, δεν ξέρουμε τίποτα για το αν θα στηθεί και θα γίνει η γιορτή ή όχι, ή θα ακυρωθεί. Το μόνο που πρέπει να πούμε είναι τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, να ζήσουν να τον θυμώνται και ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του. Να πω βέβαια, αλλάζοντας θέμα, ότι αναμένουμε και το θέμα των εκδηλώσεων και το πολιτιστικό καλοκαίρι 2024, όπως θα εγγραφεί και θα στηθεί και θα προγραμματιστεί μέσα από τον Δήμο. Έτσι, και το λέω αυτό διότι γνωρίζω ήδη άλλη μια εκδήλωση που θα γίνει περίπου στην καρδιά του μηνός Ιουλίου, και είναι αυτή που μας χαρίζει κάθε χρόνο με πολύ έτσι λεβεντιά, ομορφιά, χρώμα και κίνηση, η Σχολή Χορού της Ειρήνης Τσαπέγκο. Ξέρω λοιπόν ότι θα γίνει 13 Ιουλίου και καλή επιτυχία ευχόμαστε σε όλους. Οπότε, τα μαζεύουμε ξανά σιγά σιγά όλα όσα θα δείτε. Άφηξη της
Χρυσής Ειρήνης Μαρίνου, έτσι τη λέω εγώ, η Χρυσή Ειρήνη Μαρίνου, η πανελληνιονίκης μας που πήρε το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες που έγιναν στο κομμάτι φυσικά του Στίβου. Φυσικά ο προπονητής της, ο Ξενοφόντος Κουτελάς, είπε ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν τα σχετικά, τις υποδομές και τα λοιπά και χρειάζονται στήριξη, διότι φυσικά θα είχαμε ακόμη καλύτερα και εντυπωσιακότερα αποτελέσματα. Και αυτό το έχουμε δει και το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Γιώργο Ρούσο και για την περίπτωση της Καλλιόπης με η Μάρη και τώρα με την Ειρήνη Μαρίνου. Μακάρι πραγματικά να υπάρξουν αποτελέσματα και κάτι που θα βοηθήσει αυτά τα παιδιά ακόμη περισσότερο στην πορεία, γιατί όπως βλέπετε η πορεία τους φαίνεται λαμπρή, αλλά αυτό δεν μπορούμε να εφησυχάζουμε, πρέπει να κάνουμε πράγματα προς την καλυτέρευση όλων αυτών των πραγμάτων. Και αυτό ισχύει για κάθε επίπεδο. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ στο λιμάνι, που την καλωσορίσαμε και της εκφράσαμε τα συγχαρητήριά μας και τη χαρά μας. Θα δείτε το ρεπορτάζ, αμέσως μετά πάμε στον Δήμο, το καλωσόρισμα από τον Γιάννη Μαστροκούκο, τον Δήμαρχο, προς τον Νικόλα Καλουρί και τον Μανώλη Τρικύλη, και θα ακολουθήσει το ΟΠΑ με τον Μπιλ Κάτις και όλη την ομάδα του, την τεράστια των παιδιών, μέσα από ένα πολύ επιτυχημένο και με μεγάλη συμμετοχή ελληνικό γλέντι του Ντάρουιν, που πραγματικά ήταν το 35ο και εστέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Να είστε όλοι καλά, αναζητήστε πιο δροσερές γωνιές γιατί έξω η ζέστη έχει ανέβει κατακόρυφα, και καλή συνέχεια σε όλους. Εδώ στο κεντρικό λιμάνι, καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα, κύριε Γιώργο Ρούσο. Είσαστε τόσο ικανοποιημένος και χαμογελαστός, έτσι που φαίνεται. Γελάνε και τα αυτιά μου. Έτσι, ελάτε να πείτε στον κόσμο τι αναμένουμε σε λίγο. Αναμένουμε την πρωταθλήτρια Ελλάδας, το λες και γεμίζει το στόμα στο ακριβώς. Στον ακοντισμό των ηλικιών κάτω των 18, την Μαρίνου, την Ειρήνη. Μπράβο της. Η οποία στην Πάτρα προχθές βγήκε πρωταθλήτρια Ελλάδας. Μια φοβερή βολή, μια μεγάλη διάκριση για την Κάλυμνο, ένα νησί σχετικά μικρό μπροστά σε όλη τη χώρα, που καταφέρει και βγάζει πρωταθλητές, και τώρα βγάλαμε ακόμα μια πρωταθλήτρια, ο σύλλογός μας, η Ένωση Καζόνης Κάλυμνος 2000, ο κύριος Κουτελάς, ο προπονητής της, και όλοι οι παράγοντες που στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Από τους γονείς μέχρι τον σύλλογο, μέχρι ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν. Όμως δύσκολη η προσπάθεια, κύριε Ρούσο, έτσι. Βλέπουμε και νιώθουμε την αγωνία σας καθημερινά για να βρεθούν τα χρήματα, για να μπορούν τα παιδιά να μετακινηθούν, γιατί τα παιδιά που φέρνουν τόσα μετάλλια. Ειδικά φέτος για κάποιους λόγους που ελπίζω να αρθούν σύντομα, δεν είχαμε τη δημοτική στήριξη. Οπότε με είδατε να βγαίνω διαδικτυακό Σεριάννη. Ναι, και μας στενοχωρούσε από τη μία. Καλύμνη όπου γη, τέλος πάντων, απόλυτη γη στην κυριολεξία. Ακόμα και ένας καλύμνιος στην Αγγλία που έψησε, να το πούμε έτσι, και έπεισε έναν ειδό φίλο της Καλύμνου, ο οποίος και αυτός έστειλε. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς, ο κύριος Άνκιτ. Όταν θα έρθει στην Καλύμνου θα βεβαίως. Αλλά και ένας καλύμνιος ανώνυμος που έδωσε επίσης σημαντικό ποσό, και οι αδερφοί Κρούσκου που δώσαν επίσης σημαντικό ποσό, και οι πιο συγκινητικοί αυτοί που δώσαν τα μικρά ποσά. Ισχύσαν τη ενώση. Από το υστέρημά τους, ας πούμε, έδωσαν ό,τι μπορούσαν. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε με την Ειρήνη από τότε που... Ναι, μίλησα, ναι. Σας είπε πώς ένιωσε που η ίδια η πρόεδρος του Σέγαση, η Σακοράφα... Ναι, την αγαπάει η Σοφία Σακοράφα. Κάθε φορά που είναι παρούσα σε αγώνες και κερδίζει η Ειρήνη, της κάνει αυτή την απονομή. Είναι υψηλού επίπεδου, ας πούμε, πράξη. Είναι και το άθλημά της. Είναι ακριβώς. Ναι. Σακοράφα δεν είναι γνωστό γιατί είναι και σεμνή και δεν κάνει διαφήμιση. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Σακοράφα για την Ελλάδα είναι ένα καμάρι στο διηνεκές. Σωστό. Διότι κατέχει ένα ρεκόρ το οποίο δεν θα σπάσει ποτέ. Γιατί κάποια στιγμή άλλαξε το είδος του ακοντίου και μετρούν από τότε και μετά καινούργιο ρεκόρ. Εκείνο λοιπόν το παλιό, να το πούμε, το παλιό ακόντιο, το έχει η Σοφία Σακοράφα, το έχει κατοχυρώσει. Το παγκόσμιο ρεκόρ. Μπράβο. Σοφία Σακοράφα. Πέρα δηλαδή από πολιτικό στέλεχος, διοικητικό στέλεχος, πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και προσωπικότητα, είναι συγχρόνως και η παγκόσμια κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ. Τι είπε για την Ειρήνη? Ότι είναι δίπλα της, ότι να συνεχίσει να κάνει αυτό που επιθυμεί να κάνει,
ο αθλητισμός είναι για να μας βελτιώνει και ελπίζει να την βελτιώνει την ειρήνη και να κάνει μεγάλες βολές. Τι ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την περιμένουμε βέβαια. Και ο κύριος Δούσος δεν την περιμένει απλά, έτσι, για να της προσφέρει και ωραία λουλούδια. Στην άφηξη πήγα να το αγοράσω από τη γειτονιά μου εκεί, από την κυρία Μελά. Την Νίκη, βέβαια. Αλλά μου λέει δεν θέλω λεφτά. Χαρισμένο, με πολύ αγάπη, με πολύ αγάπη. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Να είναι καλά το παιδί και να καμαρώσουμε και άλλες νίκες, πολλές. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στη μητέρα της Ειρήνης, Μαρίνου. Μα τι ωραία και μοιάζετε πάρα πολύ, ε. Λοιπόν, για να ακούσω τις σκέψεις σας, τα συναισθήματα. Η σκέψη μας πολύ υπερήφανη, βέβαια, κόρη. Συγχαρητήρια στο παιδί. Μας έκανε όλους να συγκινηθούμε. Ναι. Τι σκέφτεται το παιδί, τι λέει για όλα αυτά. Είναι πολύ χαρούμενη, ευτυχισμένη. Λέτε, αγκαλιές, φιλιά. Πάμε και ό,τι να γίνει αυτό. Είμαστε υπερήφανοι. Όταν ήταν μικρούλα το περιμένατε ότι θα ασχολείται με ακόντιο και τα λοιπά. Όχι, αυτό. Όχι. Εντάξει, ήταν οι αδερφές της και... Μπράβο, ακριβώς. Από τη μία πήγε στην άλλη. Πολύ ωραία. Αθλητισμός γενικά. Ναι. Έτσι και χαίρομαι γι' αυτό. Υγεία, υγεία. Και εύχομαι στη ζωή της να έχει πάντα προσωπικές αλλά και επαγγελματικές επιτυχίες στο ακόντιο και σε ό,τι άλλο ασχοληθεί. Να, το πλοίο έφτασε. Την περιμένουμε. Ευχαριστούμε. Και να το Ολύμπιο Ζεύς δένει στο λιμάνι της Καλύμνου με τους επιβάτες που έρχονται στο νησί μας, με μαμάδες που περιμένουν τις κόρες τους. Αλλά εμείς αυτή την ώρα είμαστε εδώ και περιμένουμε την Ειρήνη που είναι εδώ δεξιά, όπως βλέπετε με το rose σορτσάκι, έτοιμη να βγει, έτοιμη να μοιραστεί μαζί μας αυτές τις στιγμές τις ξεχωριστές που έζησε. Η αγκαλιά με τη μητέρα και φυσικά ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Ρούσος, έτοιμος να της δώσει τα λουλούδια και να τη συγχαρεί για τη μεγάλη της επιτυχία. Ειρήνη, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, μας έκανες υπερήφανους, χαρούμενους πάρα πολύ. Για να σε ακούσουμε τα συναισθήματά σου. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Σαν αγώνας ήταν πολύ καλός. Και τα κορίτσια ήταν αρκετά καλά. Εντάξει, δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε. Δεν πειράζει. Όχι, δεν θέλαμε το φυσό. Βέβαια. Το θέλαμε προφανώς, αλλά ήθελα λίγο κάτι παραπάνω. Αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Ο προπονητής, ο Ξενοφόντες που τελάς, ήρεμος, χαρούμενος. Ναι. Παρόλα τα προβλήματα που είχε φέτος στην κατάσταση, γιατί εγώ που ξέρετε είχα προσεχθεί, ασχολήθηκα καθόλου με το παιδί. Δηλαδή, αυτό περισσότερο είναι ένα κατόρθωμα της ειρήνης. Εγώ την βοήθησα στη διάρκεια του χρόνου πολύ λίγο, πλην όμως όταν πας σε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα χρειάζεσαι έναν άνθρωπο να μπορεί να σε καταλάβει την ώρα του αγώνα. Σίγουρα είναι μεγάλο το κατόρθωμα γιατί το να είσαι πρωταθλητής Ελλάδος σε μια τέτοια πολυεθνική κατηγορία είναι μεγάλη δουλειά. Βέβαια. Αλλά τα προβλήματα είναι τεράστια, δηλαδή η παντελής έλλειψη υποδομών. Σκεφτείτε τώρα ότι εμείς γυμναζόμαστε σε τσιμέντα και οι άλλοι στα σαλόνια. Λοιπόν, θα πρέπει σε κάποια φάση η Κάλυμνος να αποφασίσει τι θέλει. Αν θέλει παιδιά να πάνε μπροστά, να μας το πει. Αν δεν θέλει να υπάρχουν πρωταθλητές, πάλι να μας το πει, να ξέρουμε, να μην κάνουμε και εμείς τίποτα, να μην ασχολούμαστε. Γιατί είναι αμαρτία αυτό το παιδί, αν φέτος έκανε προπόνηση σε συνθήκες όπως δουλεύουν και τα υπόλοιπα παιδιά στην Ελλάδα, θα είχε τρομερές επιδόσεις. Τι άλλο να πω. Εγώ λέω ότι πολύτιμη ήταν η βοήθειά σας, αλλά θέλω να πω επειδή χτες έδειχνε ένα ρεπορτάζ στα αθηναϊκά κανάλια, ίσως θα πρέπει εσείς οι αθλητές και κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να δώσουμε βάρος σε αυτό, που ζείτε αυτές τις συνθήκες, κάπως να ενωθείτε. Ένας άλλος αθλητής πάλι, έτσι, μέσα από πανελλήνια πρωταθλήματα, σε χωράφια, αγαπητέ μου Ξενοφών. Σε χωράφια. Σε χωράφια προπονείτε, καταλαβαίνετε, έτσι. Ακριβώς. Κάτι πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ισχύει σαν τη ενώση. Εγώ αποφάσισα να βοηθήσω το παιδί για το επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα
κάτω των 20 ετών. Στη Σλοβενία είναι το επόμενο τώρα? Όχι, το επόμενο. Α, Πανελλήνιο, ναι. Βέβαια. Επειδή τελειώνει και εγώ το σχολείο τώρα και δεν θα έχω οι πρωινές. Ωραία. Θα την προπονήσω περίπου 1,5 μήνα να πάμε στο επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να πάρει ένα μετάλλιο, γιατί οι δυνατότητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Μπράβο. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Έχω κουραστεί να λέω τα ίδια πράγματα, έχω κουραστεί να παλεύω. Τι να πω. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν στην πορεία. Πιστεύω ότι θα απευθυνθώ σε αυτή τη φάση, ας πούμε, θα απευθυνθώ και στον Δήμαρχο να δω τι μπορεί να γίνει, γιατί είναι αμαρτία. Πρέπει να γίνει κάτι. Είναι να κλείσουμε με μια αναμνηστική εικόνα, με μια όμορφη εικόνα. Βεβαίως. Υπάρχει έτοιμο το γήπεδο, χώρος δηλαδή, που μπορούμε να αποκτήσουμε. Έχει γίνει μεγάλη προεργασία, τόσο επί Δημαρχία διαφορετικά, τόσο και τώρα, επί της Νέας Δημαρχίας. Περιμένουμε να πάρουμε το τελικό OK, να προχωρήσουμε. Άλιστα. Για να αποκτήσει Κάλυμνος με λίγα χρήματα ένα άριστο χώρο για τις ρήξεις. Πολύ ωραία. Και με μεγάλες προοπτικές, γιατί κάνει και για, ακόμα και για διεθνές κέντρο. Λοιπόν, αμαρτία. Τώρα, αν η Ειρήνη είχε το χώρο το καλό, και όχι του Ιφορείου που κινδυνεύει, όπως σας είπα, όπως και είναι η Μάρια. Πολύ σωστό, πολύ σωστό αυτό. Να κόβει πάνω στο παράθυρο. Έτσι. Ή να βγει έξω και να χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Σωστό. Αν αυτό το είχε, η Νεϊμάρη τώρα θα είχε προκριθεί στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί εκεί πέρα θέλει 46,5 μέτρα. Άλιστα. Και δεν μπόρεσε να το ρίξει. Καταλαβαίνω. Εντάξει, το κρατάμε το, κρατάμε το θέμα και το στηρίζουμε. Φωρώ. Και σας βοηθάμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Φωρώ. Μεγάλη χαρά μας δώσατε. Ευχαριστούμε και σε άλλα με υγεία. Ελά εσύ, γερός δυνατός. Καλημέρα, καλώς ήλθατε. Είμαι ωστέ στην ευχάριστη θέση σήμερα, κυρία Κουγιαρίνη, κυρία Τηλιακού. Να έχουμε εδώ στο γραφείο του Δήμου Καλλινίου δύο αγαπημένα πρόσωπα, τον Νίκο τον Καντολή και τον Μανώλη τον Τρικύλη, οι οποίοι παρακαλώ ζουν, δραστηριοποιούνται και όχι μόνο στο Κέμπελο Οχάιο της Αμερικής. Ο Νίκος είναι κύριος Καντολής, είναι και πρόεδρος της εκεί ελληνικής κοινότητας, αλλά είναι και ο πρωτοπόρος προκειμένου να ενωθούν όλοι οι παροικιακοί σύλλογοι εκτός Ελλάδος και όχι μόνο, να αποτελέσουν η Καλύμνη μία δύναμη, διότι διαθέτουμε ανθρώπινο στοιχείο τόσο σπουδαίο που όμως περιμένει κάποιους οι οποίοι πρωτοβουλιακά θα ενώσουν αυτό το καλλίμνικο στοιχείο και καταλαβαίνετε πόσο σημαντική θα είναι αυτή η δράση, τι δύναμη, τι ενέργεια θα διοχετευθεί προς το νησί για όλους εμάς. Και να προσθέσω ότι η Καλλίμνη του εξωτερικού όχι μόνο είναι σπουδαίοι σε όλα τα επίπεδα που δραστηριοποιούνται, τόσο σε επαγγελματικό, οικογενειακό, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, αλλά αγαπούν με ιδιαίτερο πάθος την Κάλυμνο. Όπου και αν είναι, το βλέμμα είναι στραμμένο σε αυτόν εδώ το βράχο και επενδύουν στο νησί με σπουδαία κεφάλαια, είτε στο χώρο της υποδομής, είτε στο χώρο των επιχειρήσεων, ξενοδοχειακών κτλ. Εγώ είχα τη χαρά και την τύχη να δω τόσο τον κύριο Καλουρή όσο και τον κύριο Τρικύλη, μέλη του Συλλόγου και πρόεδρος του κύριου Καλουρής, να τους δω από κοντά. Και επισκεπτόμενος πρόσφατα το Κέμπελο Οχάιο. Θέλω να πω σε όλους τους Καλλίμνιους
ότι η δράση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Καλλιουμίων είναι σημαντική και μας κάνουν υπερήφανους. Εμείς θέλουμε από τη δική μας πλευρά, εδώ από τη μαμά πατρίδα, τη Μητρόπολη, την Κάλυμνο, πάντα στη συνεννόηση να κάνουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο προκειμένου και να βοηθήσουμε στο να κρατείται ζεστή αυτή η σχέση, αλλά και σε οτιδήποτε θέματα σας απασχολούν να υπάρχει εδώ η άμεση εξυπηρέτηση. Αυτός ήταν και ο στόχος που δημιουργήσαμε την Αντιδημαρχία Απόδημων, η οποία βέβαια είναι ακόμα στα πρώτα της βήματα, θέλει δουλειά προκειμένου να γίνει, να στηθεί το δίκτυο όπως πρέπει να στηθεί και να στελεχωθεί με ανθρώπους του αντικειμένου, γνώστες του αντικειμένου. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ να δούμε όλα τα επίπεδα της συνεργασίας που μπορούμε να έχουμε με όλους τους απόδημους, συζητώντας με τους εκπροσώπους εδώ της παγκαλυμνιακής αυτής προσπάθειας, τον κύριο Καλουρί και τον κύριο Τρικύλη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Εύχομαι να είστε πάντα γεροί δυνατοί και να προσφέρετε όχι μόνο στην πατρίδα που σας φιλοξενεί, αλλά και στην ιδιαίτερη σας πατρίδα, όσο το δυνατόν περισσότερα. Και για τους ανθρώπους μας και για την ιστορία μας και όλη τη δύναμη την οποία έχετε και όλες τις επιρροές στη μακρινή Αμερική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, για τα καλά σου λόγια και τη φιλοξενία που μας κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ πάλι να εκτελέσουμε το έργο του, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο με την Ομοσπονδία, να κάνουμε τα ίδια που κάνουμε πέρυσι, με τα events, με όλα, να δουλέψουμε μαζί, να συνεργαστούμε, να μιλήσουμε για τα προβλήματα του εξωτερικού και της Καλλιούμενου. Θέλω που πριν έρθουμε εδώ, πήγαμε στην Αυστραλία να δούμε τις πατριώτες Καλλιούμενους εκεί πέρα. Μείναμε μια εβδομάδα στο Σίδνεϊ, μετά από οργάνωση και ομιλίες και δουλειά με τον Μιχάλη Κομελά, τον πρόεδρο του Σωματείου του Σίδνεϊ, που μιλήσαμε για θέματα των Καλλιούμενων, της Αυστραλίας, της Καλλιούμενου, του Σωματείου, της Παγκαλυμνιακής Ομοσπονδίας, που πιστεύω να είμαστε στα τελικά αποτελέσματα τώρα και πολύ γρήγορα πρέπει να τελειώσει φέτος σίγουρα, έτσι τουλάχιστον ακούμε τα νέα από το Σωματείο της Αθήνας που έχει αναλάβει τη χαρτογραφία εκεί πέρα. Όλα τα χαρτιά τα έχουμε βάλει και έχουμε να τελειώσει, που θα είναι κάτι το δυνατό. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να πάμε να δεθούμε με τους Καλλιούμενους της Αυστραλίας, να συζητήσουμε ό,τι μπορούσαμε. Έρθαμε κοντά, γνωρίσαμε κόσμο, περάσαμε καλά, μας δεχτήκανε με πολύ αγάπη, φιλοξενία, κάνε τα πάντα για μας. Για μας, τι να πω, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μιχάλη τον Ελλάδο, τον Νικόλα Μανιά, Νικήτα Μανιά, το Συμβούλιο του Σίδνεϊ, τις οικογένειες που στάθηκαν κοντά μας αυτές τις μέρες που είμαστε εκεί πέρα τις 6 και ό,τι κάνουν για μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μετά από εκεί πήγαμε στο Ντάρουιν, που μετά από μιλία με τον Αντώνη τον Μιαούδη, κανονίσαμε να πάμε στο Ντάρουιν. Εκεί βρεθήκαμε με πολλούς ανθρώπους σε μεγάλες θέσεις, γνωρίσαμε τον υπουργό με τον όνομά του, με το κράτος του Ντάρουιν, γνωρίσαμε τον δήμαρχο του Ντάρουιν, πήγαμε, συσχεθήκαμε, τον ambassador εκεί πέρα του Ντάρουιν, παπάδες, προέδρους,
συμβούλια, κάναμε μήνυση με εκκλησίες, με το Καλλινικό Συμβούλιο, τη Θέμη Μακούλια που είναι εκεί πέρα ο πρόεδρος του Σωματείου του Καλλινικού. Κάναμε μιλίες για το Σωματείο με τη Μακούλια, για το μέλλον του Σωματείου του Ντάρκουν, με την εκκλησία την καινούργια που είναι για να ανοίξουν εκεί πέρα τον Άγιο Σάββα, για να κάναμε μήνυση και μιλήσαμε μερικά πράγματα. Μετά βρεθήκαμε στο Γκλέντι που κάνουν εκεί πέρα, που αυτό ήταν το καλό που είδαμε. Ήταν για δύο μέρες το Γκλέντι αυτό, ήταν στα βάρη λίγη. Εκεί βρεθήκαμε γύρω σε πολλούς καλλινούς, γνωρίσαμε κόσμο που δεν τους ξέρουμε, άλλους τους ξέρουμε. Το όνειρο μου ήταν να πάω από πολλά χρόνια. Ήθελα πάντοτε άκουγα την Αυστραλία και ήξερα πολύ από παλιά χρόνια, παιδάκι μου εδώ πέρα, είχαν φύγει πολλοί φίλοι, οικογένειες πήγαν σε μέχρι την Αυστραλία και ήθελα να πάω να δω εκεί πώς ζουν, πού ζουν, που παντρευτήκανε, που βαφτίσαν τα παιδιά τους, που δουλεύουν, τη ζωή που κάνουν και ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα εκεί πέρα αυτό το ταξίδι. Και γνωρίσαμε κόσμο, μα δείξανε πολύ αγάπη και εκεί πέρα, πολύ αμίσαν αδέρφια μας, φερθήκανε πάρα πολύ καλά. Και πάλι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ήταν γύρω μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντώνη Μιούδη, την οικογένειά του, τον Μιχάλη τον Κουλιανό, πρόεδρος της κοινότητας, πολύ καλός άνθρωπος. Και πολλά ονόματα, δεν θέλω να ξεχάσουμε και κανένα, να παρεξηγηθεί κανένα. Ήταν πολλά άτομα εκεί πέρα, αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους Καλλινούς και Καλλινιές που με δεχτήκανε και μας αγαπήσανε και ήρθανε κοντά μας και μας δώσανε μεγάλη χαρά. Ήρθανε πολύ καλά αυτές τις 8 μέρες που κάναμε εκεί πέρα. Χίλια ευχαριστώ. Τώρα είμαστε εδώ πέρα, όπως είπαμε, να κάνουμε τα ίδια που κάναμε και πέρυσι, θα τα οργανώσουμε. Μόλις τα οργανώσω, θα δηλώσουμε τι ημερομηνίες είναι και πού. Όσοι θέλουν, μπορούν να έρθουν κοντά μας, να περάσουν μαζί αυτές τις μέρες που θα κάνουμε τα events, όπως είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, τα ταξίδια που θα κάνουμε. Μπορούν όλοι να έρθουν να έρθουν μαζί μας και να περάσουμε καλά. Αυτά έχω να πω. Πάντα ευχαριστώ. Είπατε να είστε εδώ και όλα καλά. Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε πάλι. Εδώ, όπως κάθε φορά που πάλι ευχαριστάμε να σας δούμε, φίλους, γνωστούς, συγγενείς. Φέτος τα αισθήματα είναι πιο... Τι να πω, έτσι θα πω, σας τα είπε εδώ πέρα ο πρόεδρος. Καλά να περάσουμε. Εδώ θα είμαστε όταν λέμε. Ωραία. Θα σας πω, κύριε Θεφλίδη, όχι, να καλωσορίσω και εγώ τους αγαπητούς συμπατριώτες, να ευχηθώ καλή διαμονή και βέβαια στενή συνεργασία, έτσι ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Έχουμε τη σειρά μου να σας καλωσορίσω και εύχομαι να υπάρχει μια καλή συνεργασία και με το Δήμο μας και ευχαριστούμε και το έργο που παράσχετε. Και εδώ και στη πατρίδα που βρίσκεστε, στο εξωτερικό. Γιατί η πατρίδα είναι και εκείνη που μας υποδέχεται, μας καλωσορίζει και μας προσφέρει ένα χέρι να εργαστούμε με ένα καλύτερο μέλλον για μας. Ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί, όπως συνεργαστήκαμε με τις περασμένες χρόνια τις άλλες αρχές. Τα ίδια θα κάνουμε μαζί και πιστεύω κάθε χρόνο να έρχονται πιο πολλοί θέλοντες μέσα σε αυτό το γκρουπ που μονιάζομαι, να γίνονται πάντου και καλύτερα. Να μαθαίνει ο κόσμος όλοι τις Καλλινούς και του εξωτερικού το τι ωραίο πράγμα είναι αυτό που γίνεται, η Ένωση. Έχουμε δει πολλά καλά να γίνονται από τότε που έγινε η Ομοσπονδία της Αμερικής και οι ενώσεις εδώ πέρα που γίνονται τα events τώρα για 16 χρόνια. Έχουν έρθει πολύ κοντά. Ακόμη έχουμε γνωρίσει κόσμο που τα παλιά χρόνια δεν γνωρίζαμε. Καλές γνωριμίες. Από τις γνωριμίες γίνηκανε πολλά παιδιά και νέοι αγαπήσανε το Γκάλινο για τα πράγματα που κάνουμε. Από αυτά βγήκαν πολλά καλά πράγματα, φιλίες, γάμοι, βαφτίσια, κουμπαρλίγια. Έρχονται, χτίζουν πράγματα, ανθρώπους που είχαν σκοπό
να έρθουν, λέει, αφού πας κάπου θα έρθω κι εγώ. Ή έτσι ο ένας με τον άλλο, όχι με έναν, ο ένας τραβά τον άλλο, έχουμε για μια λυσίδα και νομίζω ότι όλα θα είναι καλά και εύχομαι οι υπόλοιποι, άμα θα σταματήσουμε κι εγώ κι εγώ μια μέρα, να έχουμε τους νέους, τους μικρούς και νούμιους που να συνεχίζουν το έργο αυτό και να πήγαινε πιο πάνω και προς το καλύτερο, εύχομαι τα καλύτερα. Είναι ανάγκη, Νικό, είναι ανάγκη γιατί τώρα εσείς, η πρώτη γενιά των μεταναστών άρχισε να μεγαλώνει. Είμαστε στη δεύτερη και τρίτη γενιά πλέον. Και αν δεν υπάρξει η γνωριμία και η συσπήρωση, θα χαθεί η σχέση με την Ελλάδα, θα χαθεί η σχέση με την Γάλλημα. Ό,τι μπορούμε λοιπόν, πρέπει να είμαστε κοντά, αλυσίδα, χέρι-χέρι και να ξέρετε ότι ο Δήμος της Καλλιμνού, που είναι η πατρίδα σας, η πατρίδα μας, η πατρίδα όλων μας, έχει τις πόρτες του ανοιχτές. Η κυρία Καναβούρη, η οποία είναι υπεύθυνη των πολιτιστικών, θα είναι κοντά σας και θα σας παρέχει ό,τι μπορεί, ό,τι χρειαστείτε και ό,τι μπορεί ο Δήμος να κάνει. Κοντά σας θα είναι και η άλλη αντιδήμαρχος, η κυρία Κουτούζη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι εκτός Καλλιμνού, υπεύθυνη, όπως σας είπα, των απόδημων Καλλιμνίων, που με τη σειρά της και αυτή μπορεί να συμπληρώσει οτιδήποτε δράσεις πρέπει να γίνονται, και ο κύριος Θεοφιλίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος των διοικητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις δικές του αρμοδιότητες, θα είναι και ο κύριος Θεοφιλίδης κοντά. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.
της να